πέρα από το περιεχόμενο αυτού του βιντεού υπάρχει κάτι για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω σε κάποιον και επειδή δεν έχω φίλους θα μιλήσω για αυτό στο YouTube. Θα έχεις αντιληφθεί σαφώς ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών όταν βλέπει συναισθηματικές ταινίες κλαίει. Παρά τα αυτά δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον άνθρωπο ο οποίος να κλαίει με τις ειδήσεις. Ας πούμε τελευταία στην Ελλάδα πνίγονται άτομα στο Αιγαίο, παιδάκια μένουν ορφανά, πόλεμος, έρχονται από τη Συρία εδώ και βρίσκουν ένα εχθρικό περιβάλλον. Και κανείς δεν κλαίει. Πολλές γυναίκες κλαίνε με φανταστικές καταστάσεις και σενάρια που γίνονται σε ταινίες, αλλά κανείς δεν κλαίει για κάτι που γίνεται στην πραγματικότητα. Και αυτό μας δείχνει το πόσο ουσιαστικά ανίκανοι είναι οι δημοσιογράφοι και η τηλεόραση γενικότερα να μεταφέρει συναισθήματα όταν πρόκειται για αληθινά γεγονότα. Okay, μάλλον ήταν η λιγότερο χιουμοριστική εισαγωγή που έχω κάνει σε βίντεό μου, αλλά θα επανορθώσω. Ετοιμάζω ένα χιουμοριστικό βίντεο σχετικό με όπλα μαζικής καταστροφής, πυρηνικές βόμβες και τέτοια. Και το χειρότερο με αυτό το θέμα είναι ότι δεν κάνω πλάκα. Όντως ετοιμάζω ένα βίντεο σχετικό με όπλα μαζικής καταστροφής. Τώρα για να μπούμε στο θέμα. Το θέμα αυτού του βίντεο είναι ένα αστείο που χρησιμοποιούσα πολλές φορές για να κάνω ανθρώπους να γελάσουν. Δεν πέτυχε τελικά. Ναι, ξέρω ότι κανονικά έπρεπε να βγάλω ένα βίντεο σχετικό με bodybuilding γιατί το προηγούμενό μου ήταν σχετικό με κωμωδία. Αλλά όχι, θα υποστεί στο χιούμορ μου. Το concept ουσιαστικά του αστείου αυτού είναι το πώς μπορείς να αλλάξεις τα ονόματα κάποιων συνοικιών, παύλα περιοχών, παύλα μερών. Είναι τα μέρη των μερών, τα μέρη, ο μέρη. Merry Christmas. Είναι μια μέρη που στο επίθετο τη λένε Christmas για κάποιον περίεργο λόγο. Λοιπόν, χωρίς να χρονοτριβούμε περαιτέρω, ας μπούμε στο θέμα. Για αρχή, μπορείς να σβήσεις τον ήλιο που υπάρχει στην Ηλιούπολη. Επειδή όμως οι άνθρωποι τείνουν γενικά να καταστρέφουν πράγματα που δεν πρέπει να καταστραφούν, κάνω χιούμορ, μην σβήσεις κανέναν ήλιο, θα είναι μαλακία. Μετά μπορείς να κάνεις αποψήλωση στον δεντροπόταμο. Ή μπορείς απλά να στερέψεις το ποτάμι του. Ένας πολύ εύκολος τρόπος να αλλάξεις το όνομα μιας περιοχής είναι το να κλάσεις στον Εύωσμο. Βέβαια για πολύ καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να έχεις φάει αυγά με μπέικον. Εκτός αυτού μπορείς απλά να περιμένεις κάθε κάποιες εβδομάδες, κάθε κάποιους μήνες γίνεται μια μαλακία, δεν ξέρω. Μάλλον από βιομηχανική περιοχή κάτι ελευθερώνουν τα εργοστάσια. Και όταν βγαίνεις έξω μυρίζει σαν κλανιά, σαν κλούβιο αυγό, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουνε. Και τότε ο Εύωσμος δεν είναι Εύωσμος, είναι Δίσωσμος, είναι σκατά ρε φίλε, βγαίνεις έξω και μυρίζει θιάφη. Μπορείς αν θες να κατεβάσεις γαμοσταυρίδια στην Σταυρούπολη ή όπως είναι ο Σταυρός την κάθετη γραμμή να την ανεβάσεις λίγο πιο πάνω και να μην είναι πλέον Σταυρός αλλά Ταφ. Μετά μπορείς να διορθώσεις την ξηροκρίνη για να μην είναι πλέον ξερή και να έχει νερό. Επίσης θα μπορούσες να μπανάρεις το όνομα της ξηροκρίνης γιατί η λέξη κρίνη αν δεν κάνω λάθος είναι καθαρεύουσα οπότε να την μετονομάσεις σε ξηροβρύση. Που δεν ακούγεται τόσο ωραίο. Τέλος πάντων. Μπορείς να αλλάξεις τον τόνο στην καλαμαριά και να γίνει καλαμάρια για κάποιο λόγο. Βέβαια ο τόνος δεν πάει με τα καλαμάρια. Άσχετο. Μπορείς να σκοτώσεις έναν άντρα από την Τριανδρία. Πλάκα κάνω, μη σκοτώσεις κανέναν άνδρα στην Τριανδρία ή γενικά οπουδήποτε γιατί θα μπεις φυλακή. Μπορείς να κόψεις ένα δέντρο από την περιοχή των χιλίων δέντρων. Ή μπορείς να τα κόψεις και όλα, οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί σε αυτό. Μπορείς να γκρεμίσεις μια εκκλησία από την περιοχή των 40 εκκλησιών. Σε περίπτωση που το να γκρεμίσεις μια εκκλησία σου φαίνεται κάπως ανορθόδοξο και κάπως shocking, θα μπορούσες να χτίσεις μια εκκλησία στην περιοχή των 40 εκκλησιών. Μπορείς να βοηθήσεις την τούμπα να σηκωθεί. Μπορείς να περιμένεις να παλιώσει η Νεάπολη. Επίσης μπορείς να σταματήσεις να ποτίζεις τα φυτά στην Ευκαρπία. Επίσης μπορείς να ζεστάνεις το νερό στο κρυονέρι. Καλό είναι βέβαια να το ζεστάνεις με ηλιακό γιατί πλέον το ρεύμα είναι κάπως ακριβό. Και έπειτα μπορείς να βάψεις το ωραίο κάστρο ροζ. Δεν είναι ωραίο ένα ροζ κάστρο, είναι για τον μπούτσο. Εκτός βέβαια αν είναι το κάστρο της Ραπουνζέλ. Είχε κάστρο η Ραπουνζέλ. Είχε κάστρο η Ραπουνζέλ.